Παιδιά, γεια σας. Το τρίτο μάθημά μας σήμερα είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε δυναμικά και να λειτουργήσουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι συνάμα και αποτελεσματικό αλλά και γρήγορο. Σήμερα το πρόγραμμά μας δεν θα είναι τόσο μακρόσυρο και με τόσο πολλές επαναλήψεις, αλλά γρήγορο, άμεσο και αποτελεσματικό. Θέλω σίγουρα να θυμόμαστε ότι ο κύριος Γιάννης περιμένει από εσάς κάποιο σχόλιο για να μου πείτε πώς σας φάνηκε το προηγούμενό μας βίντεο παύλα προπόνηση. Και ό,τι θέλετε από μένα να μπορώ να σας βοηθήσω, μου το ζητάτε ελεύθερα. Είτε αυτό είναι να μιλήσουμε στο Zoom, να μιλήσουμε στο Skype, στο Facebook, είμαι εδώ για να σας στηρίξω. Θυμίζω ότι αυτή η προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτή την περίοδο είναι ό,τι χρειαζόμαστε, έτσι ώστε σιγά σιγά να ενεργοποιούμαστε, καθώς με ένα μικρό βάθος χρόνου θα πρέπει να εμπιστεύσουμε πάλι σε αθλητικούς χώρους. Εύχομαι να σας αρέσει πολύ και αυτό το βίντεο όπως και το προηγούμενο και περιμένω τα σχόλιά σας. Με τρέξιμο. Πάμε 30 δευτερόλεπτα τρεξιματάκι. Πίντρος πίσω αν έχουμε το φόρα μας. Πόδια πίσω ψηλά, το μια σκησή. Ψαλιδάκια. Πόδια προς τα ψηλά.
αμέσως μετά δύναμη, η οποία είναι ένα σετ 30 δευτερόλεπτα, ένα σετάκι δύσκολων ασκήσεων και ένα δεύτερο σετάκι δύσκολων ασκήσεων. Δεν είναι ουσιαστικά πάρα πολύ δύσκολες, απλά θέλουμε να είμαστε συγκεντρωμένοι, να εκτελούμε σωστά τις ασκησούλες, έτσι ώστε να έχουμε τις εφαρμογές που χρειαζόμαστε. Θυμηθείτε, οι δύσκολες ασκήσεις δεν είναι αυτές που μας γυμνάζουν, οι σωστές ασκήσεις είναι αυτές. Η Ανίκα μετά θα μας δείξει τις ασκήσεις της δύναμης και παρακαλώ να τις κάνουμε ακριβώς έτσι όπως μας τις δείχνει.
βήματα. Τα βήματα με τον κύριο Αλέξανδρο σήμερα θα είναι πολύ δυναμικά. Έχουν να κάνουν με την εκρηκτικότητα, με την ένταση και τη σωστή θέση του σώματος παρόλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στη φάση. Την εκρηκτικότητα στο χώρο, την εκρηκτικότητα στο χέρι, συνδυασμοί οι οποίοι μας οδηγούν στο να είμαστε ήρεμοι κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης οποιασδήποτε γρήγορη επίθεση ή γρήγορης άμυνας. Ακολουθούμε τον κύριο Αλέξανδρο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτό που πρέπει. Καλησπέρα σας, πάμε να κάνουμε 3 ασκήσεις από 15 δευτερόλεπτα για να δυναμώσουμε τα πόδια μας με μεγάλη ένταση σήμερα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σε θέση φυλάξεως, κλασικά ηλεκτρισμό. Πάμε λοιπόν, έτοιμοι, μπρος. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Λοιπόν, η επόμενη άσκηση σε θέση προβολής, το ίδιο, και πάμε ηλεκτρισμό. Μπορούμε να κάνουμε και μερικούς σταθμούς. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Στην επόμενη άσκηση καθόμαστε στις φυλάξεως και θα δημιουργήσουμε νευρομυϊκή σειραμολογή. Από εδώ που είμαστε λοιπόν και με τα δύο χέρια θα κάνουμε σπαθισμούς στα ίδια σημεία. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Όπελε. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Δεν είναι εύκολη άσκηση. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Κεφάλι. Στήθος. Πλευρό. Πατρόλ. Κεφάλι. Στήθος, πλευρό, πατρόλ. Κεφάλι, στήθος, πλευρό, πατρόλ.
επόμενα δηλαδή, θα αλλάζουμε τις ασκήσεις. Είναι τρεις ασκήσεις. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη με άσκηση. 15 δευτερόλεπτα, 2 βήματα προβολή. Hop, hop, boom. Επιστρέφουμε στη θέση. 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 Hop, hop, boom. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με 4, δεν σταματάμε. Μετά τα 2 συνεχίζουμε. 1, 2, 3, 4, πού. Και επιστρέφουμε στη θέση. 1, 2, 3, 4, πού. 1, 2, 3, πού. 1, 2, 3, 4, πού. Και τώρα αλλάζουμε. Hop, hop, boom, boom. Hop, hop. Αυτά για σήμερα για τα πόδια μας.
οποία σήμερα έχουμε 10 λεπτά με το ρολόι συνεχόμενες διατάσεις. Προσέχουμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε από το πάνω-πάνω σημείο του σώματος μέχρι το κάτω-κάτω σημείο του σώματος. Προσπαθούμε να είμαστε σωστοί σε αυτό που κάνουμε και να καταφέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Να αποσυμφορήσουμε τους μυς μας από όλες τις κούρες που είχε από την προπόνηση σήμερα και να είναι χαλαρό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Εύχομαι να σας άρεσε για το σημερινό βίντεο. Παρακαλώ, όποιος τελειώνει την προπόνηση, να βάζει ένα like ή να γράφει κάτι κάτω ή στις ομαδικές του συλλόγου μας, ώστε να μπορώ να βλέπω ότι το χρόνο σας άρεσε και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ.